ένα μετρήσιμο πλέον, λόγω πρώτου γύρου, ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα της Χρυσής Αυγής, της Ελληνικής Αυγής, με τον συνδυασμό του κυρίου Κουρκούτα στην περιοχή. Αυτό το ποσοστό, πού φαντάζεστε πως μπορεί να διοχετευτεί στον δεύτερο γύρο? Δεν μπορώ να φανταστώ που θα διοχετευτεί. Οι πολίτες είτε επιλέξανε την πρώτη Κυριακή να στηρίξουν τον συνδυασμό του κύριου Δάκη ή τον δικό μας, τον οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό, είναι ελεύθεροι και αυτή την Κυριακή να αποφασίσουν. Οι πολίτες δεν καθοδηγούνται. Ούτε από παρασκήνια, ούτε από κόμματα και πρόσωπα. Και αποδείχθηκε με τα αποτελέσματα των εκλογών. Αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία στη Δυτική Μακεδονία, πόσο έχει στις βουλευτικές, κύριε Δακή, δεν θυμάμαι, το 10. Το 12. Το 12. Το 12. 33. Ο κύριος Δακής πήρε 35%. Αν πούμε ότι στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν καθοδηγούνται οι πολίτες. Οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα προτάγματα και τα προγράμματα που βάζει ο κύριος Δάκης, τα προτάγματα και τα προγράμματα που βάζουμε εμείς. Εμείς, ξεκάθαρα, είπανε δεν θέλουμε τους ψήφους. Αν με επιτρέπετε, θα θέλω να τους δώσω στην κουβέντα απλά και στους δύο. Ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Μπουτάρης είπαν και οι δύο ξεκάθαρα, που και αυτοί παίζουν την εκλογή τους, την επανεκλογή τους. Δεν θα δεχτούμε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Μπορείτε να πείτε και οι δύο κάτι ίδιο. Έχει ταυτότητα ο ψηφοφόρος. Ρωτάω, μπορεί την Κυριακή κάποιος να ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, να ψήφισε τον κύριο Δακή, τον κύριο Καρυπίδη, την προηγούμενη, και αυτή την Κυριακή να ψήφισε κάτι άλλο. Μπορεί να έχει ένα. Μπορεί να έχει ένα. Μπορεί να έχει ένα. Μπορεί να έχει ένα φίλο του, μπορεί να έχει ένα συγγενή του. Τρέχοντα που στην κυρία Δούρου ή στον κύριο. Άλλο. Αύριο, για πρώτα από τον κόσμο. Δύο είναι υποψήφοι και ένα λευκό. Τι άλλο να ψηφίσει. Η Δακή, η Καρυπίδη, λευκό να ψηφίσει. Κάποιοι αυτοδιοικητικοί βγήκαν και είπαν και ανέφεραν συγκεκριμένα. Εμεί δεν. Όχι, επειδή είπατε κάτι άλλο. Ποιο του κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμεί δεν καθοδηγούμε του ψηφοφόρου γιατί δεν προερχόμαστε, δεν έχουμε κάποιο κόμμα. Αλλά ούτε και επιβάλλουμε το τι θα επιλέξουν οι πολίτες. Εμείς ζητάμε τη στήριξη όλων των πολιτών, εάν συμφωνούν με τα δικά μας τα προτάγματα. Όποιος δεν συμφωνεί με τα δικά μας τα προτάγματα και θέλει κάτι διαφορετικό, παράδειγμα, κάποιος θέλει να πουληθεί η ΔΕΗ, να πουληθούν τα νερά, δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Άρα λέτε ότι στις δηλώσεις των αυτοδιοικητικών, τους οποίους ανέφερε πριν από λίγο ο Παναγιώτης, δεν συμφωνείτε. Οι οποίοι επίσης δεν έχουν κάποιο κόμμα πίσω τους, έτσι. Και ο κύριος Μπουτάρης είναι αυτός που προέρχονται πάντως. Ο κύριος Μπουτάρης βάζουν συγκεκριμένα ζητήματα σε δύο συγκεκριμένα αστικά κέντρα που γίνεται πολλή κουβέντα με τους μετανάστες μας κτλ. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί το πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Διότι μπορεί να καταντήσουμε μετά εμείς πιο ρατσιστές από τους ρατσιστές. Το να διαχωρίζουμε τους πολίτες. Είναι ρατσιστής ο κύριος Καμίνης. Όχι, άλλο λέω. Όχι, τώρα, εντάξει, τώρα Παναγιώτη. Αυτό λέω άλλο. Το να διαχωρίζουμε εμείς τους πολίτες είναι πιο ρατσιστικό από αυτούς που φέρονται με ρατσιστικό τρόπο στους οικονομικούς μετανάστες. Είναι τεχνή κατά τον κύριο σημαντικό. Όχι, δεν άφησε. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Λέω θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο όταν περιγράφουμε και αναφερόμαστε στους πολίτες. Κάποιο νόητο όμως αυτό λέω. Όχι, λέω συγκεκριμένα. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες. Έχουμε συγκεκριμένα προτάγματα. Όποιος συμφωνεί με τα προτάγματά μας. Στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, αν η Δυτική Μακεδονία στο κομμάτι της Χρυσής Αυγής, δεν ξέρω τι ποσοστό πήρε η Χρυσή Αυγή. Έχει τόσα πολλά μέλη. Εγγεγραμμένα στο κόμμα. Έχει τόσα πολλά μέλη. Προφανώς όχι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι 65 πόσες χιλιάδες ψήφους πήρε ο κ. Δακής, είναι τόσα πολλά τα μέλη. Εγγεγραμμένα προφανώς όχι. Κύριε Δακή. Ο κύριος Καμίνης ήταν σαφής, ειδικά σήμερα. Και ο κύριος Μπουτάρης. Εγώ δεν ετεροπροσδιορίζομαι ούτε από τον κύριο Καμίνη ούτε κανέναν άλλο. Σας αναφέρω σαν παράδειγμα. Θέλω να σας πω λοιπόν πολύ καθαρά, γιατί θα ήταν ένα κέριο και κομβικό ζήτημα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής σκηνής. Εμείς, εγώ προσωπικά και εμείς ως συνδυασμός, αποτινόμαστε στο δημοκρατικό φρόνημα κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας. Και είναι συγκεκριμένος η ορολογία που χρησιμοποιώ. Αυτός ο τόπος. Η Δυτική Μακεδονία έδωσε αγώνες. Πληγώθηκε βάρβαρα και βάναυσα. Με ολοκληρωτικές καταστροφές και ολοκαυτώματα. Από τον ναζισμό και τον φασισμό. Θεωρώ ότι οι ιδέες ναζισμού και φασισμού δεν έχουν θέση στη Δυτική Μακεδονία. Και έχω αναλάβει πρωτοβουλία. Και πρέπει εδώ πέρα να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς ευρωπαϊκού βεληνικούς για να αναδείξουμε την ενότητα, τη συμφιλίωση, την αντιπαλότητα την κάθετη στο ρατσισμό και να τιμήσουμε τους χιλιάδες νεκρούς και θέματα που έχουμε στα ολοκαυτώματα, είτε λέγεται των πύργων, είτε λέγεται της κλεισούρας, είτε λέγεται στο κοσμάτι ή οπουδήποτε αλλού, που έχουν υποστεί τη βαρβαρότητα του ναζισμού. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς ζητάμε την ψήφο και τη στήριξη του συνόλου των δημοκρατικών πολιτών. Άρα διαχωρίζετε, δεν ζητάτε, λέτε ψήφο των ανθρώπων που στήριξαν τον συνδυασμό της Χρυσής Αυγής. Ζητάμε, είναι σαφές,
Ζητάμε την ψήφο. Είναι σαφέστατο. Νομίζω πιο σαφέστατο. Και αποτινόμαστε στο δημοκρατικό φρόνημα κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας. Όσοι διακατέχονται από φασιστικές και ναζιστικές θέσεις, ουδεμία σχέση να έχουν με τη δική μας πρόταση για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αν δεν θέλετε την ψήφο, γιατί είναι σαφέστατο αυτό που σας λέω. Ουδεμία σχέση να έχουν με τον αγώνα που δίνουμε εμείς για τους ανοιχτούς ορίζοντες, για τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το κοινωνικό κράτος. Και μάλιστα σε έναν τόπο που έχει υποφέρει τόσα πολλά στη σύγχρονη ιστορία μας και σήμερα είμαστε η επαρχή της σύγχρονης Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια περιφέρεια διασυνοριακής συνεργασίας που αγωνιζόμαστε να ανοίξουμε το βηματισμό μας για την αλληλεγγύη, για την κοινή προσπάθεια, τον κοινό αγώνα της Ευρώπης, της δημοκρατίας και της συνεργασίας, θέσεις οι οποίες θέτουν σκληρές διαχωριστικές γραμμές και υπηρετούν αρχές του ναζισμού και του φασισμού, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με εμάς. Το 2012, παρακαλώ κύριε Καρπίδη, το 2012 ο κύριος Σαμαράς δήλωσε ότι όλοι οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή δεν είναι νεοναζί. Εσείς επομένως, επιτρέψατε μου, επομένως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σας είπα ότι δεν θέλω να ετεροπροσδιοριστώ για κανένα ζήτημα και γι' αυτό με ρωτήσατε. Αν έχετε την καλοσύνη. Αυτοί που ψήφισαν, ας πούμε, το συνδυασμό της Χρυσής Αυγής στην Μακεδονία. Αποτινόμαστε. Δεν έχουν δημοκρατικό φρόνημα, αυτό ρωτάω. Σας είπα, αυτό σας είπα, αποτείνομαι σε κάθε πολίτη που έχει δημοκρατικό φρόνημα. Οπότε ας προσδιοριστεί ο ψηφοφόρος. Αν λοιπόν κάποιο πιστεύει ότι δεν έχει δημοκρατικό φρόνημα και πιστεύω ότι αυτό που υπηρετεί τι αρχέ του φασισμού και του ναζισμού δεν έχει δημοκρατικό φρόνημα, δεν τον εκφράζουμε εμείς. Είναι πολύ καθαρό. Πιο καθαρό δεν μπορώ να το πω. Και αυτό προσδιορίζομαι και θέτω την πολιτική μου ατζέντα στο αξιακό μου επίπεδο για το οποίο λειτουργώ για την κοινή προσπάθεια των Δυτικών Μακεδόνων. Κύριε Γαβή, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ναι. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Δακής. Είναι έτσι. Θα πρέπει όμως, δεν ξέρω αν είναι τις παρούσεις, αλλά καλό είναι να το έχουμε ως προβληματισμό όλοι, κάποια στιγμή σοβαρά, επειδή τα έχουμε αντιμετωπίσει δημοσιογραφικά αυτά τα θέματα, η πολιτική να μιλήσει με ειλικρινείς όρους. Να δούμε τα αίτια. Τα αίτια που δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Πώς τα νέα μας παιδιά οδηγούνται εκεί. Πώς άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν από πολλούς διαφορετικούς χώρους οδηγούνται εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε ή να το προσπερνάμε με αυτό το πρόβλημα. Δημοσιογραφικά. Και να μην το θυμόμαστε μόνο σε προεκλογική περίοδο. Οι πολιτικές είναι που οδηγούν στα άκρα. Και τα ανδρών. Πάντως να σημειώσω ότι δεν είχαμε μόνο στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα έχουμε μόνο το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό. Άλλο πράγμα λέω. Όπου υπάρχει πανευρωπαϊκό. Ούτε στην Ισπανία έχει τα ακροδεξιά κόμματα, τα νεοναζιστικά κόμματα. Ούτε στην Ισπανία που είχαν το μνημόνιο. Ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ιρλανδία. Επιτρέψατε μου, κύριε Πλιάτσο, είναι ιστορικό λάθος και έλλειψη γνώσης της διαδρομής της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Να συνδέουμε το φαινόμενο του ναζισμού και του φασισμού με την κρίση. Θα αναφέρω χώρες σήμερα που έχουν μεγάλη ευμάρεια για καμία πράγμα, κρίση που έχουν ισχυρό ναζιστική παρουσία. Να αναφέρω παραδείγματος χάρη την Αυστρία. Η Αυστρία δεν έχει κρίση. Άρα δεν είναι θέμα κρίση. Τι κερίζες όμως, Γιώργο. Αυτό θέλω να πω. Άρα θέλω να σας πω. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ θέμα κρίση. Δεν είχε ποτέ θέμα κρίση. Ξέρετε λίγο. Ο πολίτης και δύο νέος πολίτης πρέπει να έχει συνείδηση της βαρβαρότητας που έκαψε το Μεσόβουνο, που κατέστρεψε την κλεισούρα, που ρήμαξε τη Δυτική Μακεδονία, που έκαψε το καταφύγι. Όλων αυτών που κατέστρεψαν τα Σέρβια, που κατέστρεψαν τα πάντα, πρέπει να έχουμε. Επιτρέψατε μου να λεπτό, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το είναι μας, με τη διαδρομή μας και τις. Ναι, πάντως δεν είναι επιθέτημα. Μην φάμε χρόνο από το debate για αυτό το λόγο. Συμφωνούμε ότι από Δευτέρα, γιατί νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να γίνει σοβαρή κουβέντα. Αν εξάρτησε το ποιο θα είναι περιφερειάρχη. Θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό και θα είναι το κόμμα, γι' αυτό από Δευτέρα. Εννοείται στις ευρωεκλογές, έτσι, γιατί εδώ καταγράφηκε.